Και τώρα πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Δήμητρα Πορτάλιου, είναι διευθύντρια της Β' Οφθαλμολογικής Κλινικής και χειρουργός οφθαλμίατρος, οφθαλμοπλαστικός στο Metropolitan Hospital. Συγχαρητήρια, πόσες ιδιότητες. Καλημέρα και σας ευχαριστώ. Υπερεπιστήμονας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Προσέξτε τώρα να δείτε. Είναι μια πάθηση που είναι και δύσκολο να την πούμε, την οποία τη γνωρίσαμε αυτές τις μέρες από τον γνωστό και αγαπημένο τραγουδιστή, τον Χρήστο το Μάστορα. Λέγεται δακρυοαδενίτιδα και είναι σαν, πώς να το πω, συνέχεια από κάποιον που πέρασε κορονοϊό, σωστά? Και όχι μόνο. Όχι μόνο από τον κορονοϊό δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλές οντότητες, πάρα πολλές διαγνώσεις διαφορετικές, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με τα δακρυοδενίτιδα. Και ουσιαστικά αυτό είναι μια καινούργια πληροφορία την οποία έχουμε. Και επειδή χρειάστηκε να ψάξω και τη βιβλιογραφία σε σχέση με αυτήν, επειδή ήταν ένα περιστατικό καινούριο και διαφορετικό, είδαμε ότι έχουν ανακοινωθεί περίπου 10 περιστατικά παγκοσμίως δακρυοδενίτιδας που σχετίζεται με τον κορονοϊό. Να σας ρωτήσω κάτι. Από τον κορονοϊό, εκτός από αυτό, ναι, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις στους οφθαλμούς, στα μάτια? Καταλαβαίνω ότι το να μιλήσει ένας οφθαλμίατρος για τον κορονοϊό είναι λίγο αξίμορο. Αλλά λέτε επηρεάζει και τα μάτια. Όντως, έχει φανεί ότι σε ένα ποσοστό από 3 που μπορεί να φτάνει μέχρι 32%, ο κορονοϊός μπορεί να εμφανίσει οφθαλμικές εκδηλώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι από μια απλή επιπεφικίτιδα μέχρι φλεγμονές του πρόσθετου και του πιστίου τμήματος του ματιού, ακόμα και αγκίτιδες που μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της όρασης. Και να μην καταλάβει καν δηλαδή ότι είναι από τον κορονοϊό, τα οποία βγαίνουν άμεσα ή αργότερα. Μπορεί να βγει ή άμεσα, δηλαδή μπορεί να είναι αποτέλεσμα της λίμωξης αυτής καθεαυτής τις πρώτες εβδομάδες, ακόμα και τις πρώτες μέρες, ή μπορεί να εμφανιστεί και κάτι πιο όψιμα, δηλαδή μέχρι και 6 εβδομάδες. Τι άλλο θα μας κάνει αυτός ο ιός? Τι ιός ήταν αυτό, δηλαδή, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Είναι γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι η πανδημία έχει λήξει, σύμφωνα με το World Health Organization, ακόμα νομίζω το γνωρίζουμε και εμείς οι υγειονομικοί μαθαίνουμε καινούργια πράγματα για αυτόν τον ιό και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε τι κάνει. Τώρα η δακρυοαδενίτιδα που είδαμε τον Χρήστο το Μάστορα και νομίζαμε όλοι ότι είναι χτυπημένος ο άνθρωπος, ότι κάπου χτύπησε. Τι ακριβώς είναι και τι συμπτώματα έχει και τι άλλο μπορεί να την προκαλέσει εκτός από τον κορονοϊό? Η δακρυοδενίτιδα, λοιπόν, καταρχάς τι είναι η δακρυοδενίτιδα? Τι είναι, ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι μία φλεγμονή των δακρυϊκών αδένων, που είναι ουσιαστικά τα όργανα τα οποία παράγουν τα δάκρυα. Αυτά βρίσκονται στα δύο πλαϊνά εδώ, στο πλάι των ματιών, στην κροταφική πλευρά, και συνήθως δεν τα βλέπουμε, δεν μπορούμε να τα ψηλαφίσουμε ούτε να τα δούμε. Όταν όμως, σαν αποτέλεσμα μιας φλεγμονής ή μιας μόλυνσης, αυξάνονται σε μέγεθος, είναι ψηλαφυτά, είναι ορατά και αλλάζουν και το σχήμα του βλεφάρου μας. Δίνουν ένα σχήμα που μοιάζει με τελικό σίγμα, τι το οποίο τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αδιανόητο. Στη και διάγνωση. Και είναι εδώ, λέτε, δίπλα στο, είναι στο μάτι εδώ στο και πλάι, από εδώ παράγονται τα δάκρυα. Τα δάκρυά μας παράγονται από εκεί, στο μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι. Αλλά είναι κρυμμένα κάτω από το οστό, οπότε δεν είναι κάτι που φαίνεται, τέλος πάντων, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Ναι. Τώρα, αυτοί οι αδένες μπορούν, είναι δύο. Ένα άρα γι' αυτό δακρυοαδενίτιδα, από τον αδένα που παράγεται τον αδένα το που κάνει, δάκρυο, λοιπόν, μια, το ίτιδα πάντα, ναι, ναι, σχετίζεται με φλεγμόνη. Κατάλαβα. Μπορεί να είναι λοιπόν μόλυνση η οποία σχετίζεται με κάποιο βακτήριο, σταφυλόκοκο συνήθως. Μπορεί να είναι υιογενούς αιτιολογίας και εκτός από τον κορονοϊό υπάρχουν και άλλοι ιοί που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό. Ο Epstein-Barr, ακόμα και οι ερπιτοοί μπορούν να κάνουν δακρυοαδενίτιδες. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα αυτοάνωσων νοσημάτων, όπως για παράδειγμα η σαρκοείδωση και άλλα. Μπορεί να σχετίζεται με το θυρεοειδή. Και γι' αυτό και πρέπει. Πολλοί παράγοντες. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Ότι κανείς πρέπει να αρχίσει να κάνει tick boxes και να, πώς το λένε, να αποκλεί διαγνώσεις προκειμένου να φτάσει εξ αποκλεισμού σε αυτό που μπορεί να είναι στο τέλος. Απλά έχουν διαφορετική εικόνα. Και μπορεί επίσης να είναι και κακοήθεια. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις η δακρυοαδενίτιδα, ναι, μπορεί να πάει ακόμα και σε κάποιο λέμφωμα ή σε κάποια νόσο. Η πορεία τώρα της δακρυοαδενίτιδας, ποια είναι, έχει καλή πρόγνωση? Η ιογενής, ναι. Ισχύει αυτό που λέμε πάντα στους ιούς, ότι κατ' ουσία αφήνουμε το χρόνο για να κάνει ο ιός τον κύκλο του και να συνέλθει. Χρειάζεται βοήθεια υποστηρικτική, κορτιζόνη συνήθως στις περισσότερες των περιπτώσεων, για να μπορέσει η φλεγμονή αυτή, τέλος πάντων, να ελεγχθεί. Και συνήθως έχουμε πληρίαση. Πρέπει να προσέξουν κάτι οι ασθενείς που αυτό θα που συμβαίνει. Είναι ότι επειδή έχουμε και την ανοσολογική απάντηση, ουσιαστικά αυτές οι δακρυοαδενίτιδες υιογενείς είναι αποτέλεσμα της απάντησης του οργανισμού στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον ιό. Και γι' αυτό και εμφανίζονται σε κάποιες των περιπτώσεων όψιμα. Θα πρέπει να έχει στο νου ότι θα έχει ξηροφθαλμία μετά από τη δακρυοαδενίτιδα, γιατί ο αδένας μέχρι να συνέλθει από τη φλεγμονή μπορεί να μην παράξει δάκρυα όπως το οποίο άδερα διορθώνεται. Το δεν οποίο όμως με τον καιρό το διορθώνεται, ίσως θέλει τεχνητά δάκρυα τον πρώτο καιρό. Και επίσης, αν έχει ενεργοποιηθεί ο οργανισμός, υπάρχει περίπτωση σε μια δεύτερη μόλυνση, επιμόλυνση από τον κορονοϊό ή κάποια άλλη ιογενή, να κάνει μια αντίστοιχη
δακρυοδενίτιδα, ας πούμε, σε ίδια ή μικρότερη έκταση. Τι να πω, δεν ξέρουμε πια τι γίνεται και τι προκύπτει. Καλό να είμαστε ενημερωμένοι, βεβαίως, να το ψάχνουμε για να μπορούμε να το διορθώνουμε κιόλας. Να το έχουμε υπόψη μας και φυσικά να επισκεφτούμε τον οφθαλμίατρό μας αν κάτι προκύψει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Επειδή πάμε για λήξη, δηλαδή σε λίγο